αρχίσουμε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καλή χρονιά. Το επιστημονικό πρόγραμμα του ΙΑΣΟ συνεχίζεται με μια ομιλία που αφορά τους γυναικολογικούς και μαιευτικούς χειρισμούς σε γυναίκες με κληρονομικές αιμορραγικές διαθέσεις. Ομιλήτρια είναι η κυρία Φίφα, που όλοι εσείς την ξέρετε πάρα πολύ καλά τόσα χρόνια που υπηρετεί εδώ στο ΙΑΣΟ. Είναι Διευθύντρια της Αιμοδοσίας, Διευθύντρια του Αιματολογικού. Εγώ έχω την τιμή να συνεργάζομαι μαζί της εδώ και 1,5 χρόνο και είμαι τυχερός γι' αυτό, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει απόψεις, είναι συνέχεια δίπλα μας όταν έχουμε αιμορραγίες και είναι μεγάλη τύχη που το ΙΑΣΟ την έχει μαζί της. Κυρία Φίφα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φωτόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους που ήρθατε σήμερα εδώ. Είναι μια ομιλία που έχει κάποιο ενδιαφέρον. Τώρα δεν ξέρω αν οι γυναικολόγοι έχετε τόσο συχνά περιστατικά αυτής της φύσεως. Συνήθως αυτές οι γυναίκες όταν έρχονται σε εμάς ή όταν έρχονται σε εσάς είναι γυναίκες που ελέγχονται από κέντρα αιμορραγικής διάθεσης. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να ξέρουμε πάνω κάτω πώς ρυθμίζονται οι καταστάσεις, ώστε αν συμβεί κάτι το έκτακτο, να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Και ξεκινάμε. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ο μηχανισμός της πήξης υφίσταται κάποιες αλλαγές που δημιουργούν μια κατάσταση υπερπηξίας και η οποία οφείλεται σε διαταραχές των αιμοπεταλίων, των παραγόντων που αυξάνονται και του ινοδολητικού συστήματος που παρεμβαίνει είτε μειώνοντας κάποιους παράγοντες και αυξάνοντας άλλους. Οι μηχανισμοί αυτοί που εμπλέκονται δημιουργούν μια κατάσταση υπερπηξίας. Με τον ίδιο μηχανισμό δουλεύουν οι παράγοντες ακόμα και σε άτομα που έχουν κληρονομική ή αιμορραγική διάθεση. Γιατί δεν μ' ακούνε? Έλα, Μαρίζα, σε παρακαλώ. Σε περίπου 90 Έγιες φορείς αιμοροφιλίας Α που πήραν μέρος σε μελέτη στο Royal Free Hospital του Λονδίνου, το 2011 το 92% είχε ποσοστό παράγοντα πάνω από 50%. Αντίθετα, φορείς με αιμοροφιλία Β, που αφορά τον παράγοντα 9, πριν από την εγκυμοσύνη θα συνεχίσουν να έχουν χαμηλό παράγοντα και κατά τη διάρκεια μέχρι το τέλος. Τα επίπεδα του παράγοντος 8 και του Willebrand ανεβαίνουν σε πολλές περιπτώσεις της νόσου. Συνήθως στον τύπο 1, γεγονός που εξηγεί τη βελτίωση των αιμορραγικών εκδηλώσεων σε γυναίκες φορείς της νόσου Willebrand τύπου 1 και που είναι και πιο κοινή. Οι έγκυες γυναίκες με τύπου 2 Willebrand, ποιοτική διαταραχή της νόσου, μπορεί να παρατηρηθεί αύξηση των επιπέδων του αντιγόνου, του παράγοντος Willebrand, του αντιγόνου και του παράγοντος 8, χαμηλά όμως είναι τα επίπεδα του συμπαράγοντα. Στον υπότυπο 2β είναι πιθανό να παρουσιαστεί θρομβοπενία ή να επιδεινωθεί ήδη υπάρχουσα, οφειλόμενη στην αυτόματη συγκόλληση των αιμοπεταλίων λόγω της αύξησης των πολυμερών του Willebrand με τις γλυκοπρωτεΐνες των αιμοπεταλίων. Στις έγκυες με τύπου 3 Willebrand δεν παρατηρείται αύξηση των επιπέδων ούτε του Willebrand ούτε του 8 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αν και μία οριακή αύξηση του 8 μπορεί να φανεί. Οι γυναίκες με σπάνιες αιμορραγικές διαθέσεις. Οι σπάνιες είναι αυτές που αφορούν τον παράγοντα 7, τον παράγοντα 13, τον παράγοντα 5 και κάποιους άλλους παράγοντες, οι οποίες φυσικά δεν κάνουν και φοβερές αιμορραγίες. Σχετικά δεν υπάρχουν και πάρα πολλά δεδομένα. Η έλλειψη του 7 δεν παρατηρείται αύξηση του παράγοντα σε περιπτώσεις ομόζυγης διαταραχής του γονιδίου. Αντίθετα, σημαντική αύξηση παρατηρείται στον 7 όταν είναι σε ετερόζυγη μορφή. Οι γυναίκες με έλλειψη του 11, τα επίπεδα δεν εμφανίζουν ιδιαίτερες μεταβολές κατά τη διάρκεια της κύησης και χαμηλά περιμένουν και τα επίπεδα των ασθενών με τον παράγοντα 13 ή σε ασθενείς με διαταραχές του ινοδογόνου. Λοιπόν, λόγω των διαφορετικών μεταβολών που υφίστανται οι παράγοντες της πυκτικής δραστικότητας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πρέπει να ελέγχονται τα επίπεδα κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο. Μετρήσεις αυτές είναι χρήσιμες και απαραίτητες για τη σωστή θεραπευτική προσέγγιση σε περίπτωση προβλημάτων τύπου αποκόλληση του πλακούντα, αυτόματες αποβολές, προώρο στο κετός κλπ. Η προφυλάξη στην εγκυμοσύνη. Οι γυναίκες κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης είναι εκτεθειμένες σε διάφορους κινδύνους. Ασθενείς με βαριές αιμορραγικές διαθέσεις πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπεία υποκατάστασης για την επίτευξη αιμόστασης.
οι ασθενείς με βαριά έλλειψη του παράγοντος 13 και ιστορικό επαναλαμβανόμενων αποβολών. Λάβετε υπόψη σας ότι ο 13 έχει κατηγορηθεί για κακή εμφύτευση. Και καλό θα είναι να τον στέλνουμε και καμιά φορά όταν έχουν 2 ή 3 αποβολές. Όσο το δυνατόν νωρίτερα ξεκινάει η χορήγηση του παράγοντα, 5η έως 6η εβδομάδα, με στόχο τη διατήρηση επιπέδων πάνω από 10%. Για την επίτευξη αυτών γίνεται η χορήγηση, συνιστάται 250 διεθνείς μονάδες αναβδομάδα μέχρι την 22η και από την 22η και μετά 500. Οι γυναίκες με μέσης ή ελαφράς μορφής σε αιμορραγική διάθεση δεν χρειάζονται θεραπευτική προφύλαξη κατά τη διάρκεια της σκήσης. Σε περίπτωση αιμορραγίας μετά την γυναικολογική εκτίμηση και τη μέτρηση των παραγόντων, οι γυναίκες θα υποβληθούν σε θεραπεία υποκατάστασης με τον ελλειπώντα παράγοντα. Η χορήγηση ινοδολητικών φαρμάκων κατά τη διάρκεια της σκήσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί άφοβα. Ινοδολητικό είναι το τρανζαμίν που χρησιμοποιούμε αβέρτα. Χειρισμός τοκετού. Αιμόσταση εγκύου. Για να αποφευθεί αιμορραγία μετά τον τοκετό, είναι απαραίτητο να έχει εκτιμηθεί ο κίνδυνος της αιμορραγικής επιπλοκής και να έχει προγραμματιστεί η ημερομηνία τοκετού. Μεταξύ 34ης και 36ης βρήκα εγώ στα βιβλία μου. Τώρα δεν ξέρω αν είναι και παραπάνω. Και το είδος του τοκετού, αν θα είναι κολπικός ή κεσαρική. Εκτός από τη βαρύτητα της αιμορραγικής διάθεσης της μητέρας, τα επίπεδα των παραγόντων τον τρίτο τρίμηνο, το είδος του τοκετού πρέπει να ληφθούν υπόψη. Άλλοι παράγοντες όπως η αναλγησία, η αναισθησία, γενική ραχιά επισκληρίδιος, ύπαρξη πρόδρομου πλακούντα, δίδυμος κύηση. Οι φορείς αιμορροφιλίας α και ασθενείς με τύπο 1 Willebrand δεν παρουσιάζουν κίνδυνο αιμορραγίας κατά τη διάρκεια του τοκετού και δεν χρήζουν χορήγησης συμπληρωμάτων παραγόντων πήξης εάν τα ποσοστά είναι πάνω από 50%. Ενώ φορείς της αιμορροφιλίας β με χαμηλά ποσοστά που και επιμένουν, μετά πρέπει να απαραίτητη η χορήγηση του παράγοντα. Ασθενείς με τύπο 2 Willebrand, ελαττωμένη συγγένεια του παράγοντα με τον 8, επίπεδα από 6 μέχρι 42% και ο τύπος 3 παρουσιάζουν μεγάλο κίνδυνο αιμορραγίας. Γι' αυτό το λόγο η προφυλακτική αγωγή πριν από τον τοκετό, συνήθως μισή ώρα, δίνουμε Willebrand σε σκεύασμα ή παράγοντος 8 με Willebrand ή Willebrand ανάλογα με το τι λείπει. Για την επίτευξη της αιμόστασης απαιτούνται 40 έως 80 διεθνείς μονάδες ανά κιλό συμπαράγοντα Willebrand και 20 έως 40 παράγοντος 8. Σε έγκυες με σπάνιες αιμορραγικές διαθέσεις, ειδικά με εκείνες με τα επίπεδα του παράγοντα, δεν αντανακλούν στην αιμορραγική διάθεση, όπως παραδείγματος χάρη η έλλειψη του 5 ή του 11, η χρήση του ρότεμ, περιστροφική ελαστογραφία, δίνει πληροφορίες για το σύνολο της αιμόστασης με δυνατότητα ανίχνευσης διαφόρων επιπλοκών, προ και διεγχειρητικά. Οι επιλογές τοκετού. Ο φυσιολογικός κολπικός τοκετός δεν αντένδειξη στις γυναίκες με αιμορραγική διάθεση, ειδικά σε περιπτώσεις ήπιων αιμορραγικών διαθέσεων, αλλά είναι αδύνατο να υπολογιστεί εκ των προτέρων ενδεχόμενη δυστοκία ή αιμορραγική επιπλοκή. Σε έγκυες φορείς αιμορροφιλίας με πιθανή κυοφορία πάσχοντος αιμορροφιλικού αγοριού, συνιστάται η κεσαρική τομή. Η επιλογή προγραμματισμένης κεσαρικής διευκολύνει το σχεδιασμό και τον έλεγχο του τοκετού και έχει εκτιμηθεί ότι μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εγκεφαλικής αιμορραγίας στα νεογνά. Η εγκεφαλική αιμορραγία αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα, ίσως το σοβαρότερο πρόβλημα στα νεογνά με κληρονομικές αιμορραγικές διαθέσεις και ανάλογα με τη βαρύτητα είναι δυνατόν να προκαλέσει σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές ή και θάνατο. Ο κίνδυνος εγκεφαλικής αιμορραγίας ή αιματώματος σε νεογνά με αιμορροφιλία κατά τη διάρκεια του τοκετού είναι 3 έως 4 φορές περισσότερος, ιδιαίτερα μετά από μακρά διάρκεια επώδυνο και εμπεμβατικό τοκετό. Από μελέτες προκύπτει ότι η εγκεφαλική αιμορραγία σε αιμορροφιλικά αγόρια είναι 2,8% περισσότερα από το φυσιολογικό έναντι του 0,2%. Περιοχική αναλγησία. Τώρα, σε πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση από τη βιβλιογραφία, 30 δημοσιεύσεις, 507 περιοχικών αναισθησιών γυναικολογικών και μη, σε ασθενείς με αιμορροφιλία Willebrand και ιδιοπαθή πορφύρα, αναφέρεται μόνο ένα περιστατικό με μόνιμη παραπληγία μετά από επισκληρίδιο αναισθησία σε παιδί με αδιάγνωστη αιμορροφιλία. Η επισκληρίδιος αναλγησία μπορεί να είναι ασφαλής για ασθενείς με κληρονομικές αιμορραγικές διαθέσεις μετά από θεραπευτική υποκατάσταση
του ελιπόντος πυκτικού παράγοντα. Η αιμορραγία μετά τον τοκετό ως πρωτοπαθής αιμορραγία χαρακτηρίζεται η απώλεια αίματος σε ποσοστά μεγαλύτερα των 60-600 ml στον κολπικό τοκετό και πάνω από 1000 στην κεσαρική μετά τις πρώτες 24 ώρες. Η πρωτοπαθής εμφανίζεται 4-6% των εγγύων. Ως δευτεροπαθής ορίζεται η εκτεταμένη κολπική αιμόρρια, λόχια, από το πρώτο 24ωρο μέχρι και 6 εβδομάδες μετά τον τοκετό, με συχνότητα 1-3% των εγγύων. Γυναίκες με αιμορραγική διάθεση και ειδικά αυτές με βαριά κληρονομική έλλειψη παραγόντων έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αιμορραγίας μετά τον τοκετό. Τα κυριότερα αίτια αμέσως με το τοκετό είναι η ατονία της μήτρας, η κατακράτηση πλακουντιακού υγρού, ιστού και ημένων, οι τραυματισμοί του περινέου, του κόλπου, του τραχύλου και η ρήξη της μήτρας. Πολλές αναδρομικές μελέτες αποδεικνύουν αυξημένο κίνδυνο αιμορραγιών μετά τον τοκετό σε ασθενείς με φον Βίλεμπραντ σε ποσοστό 34% συγκριτικά με γυναίκες χωρίς κληρονομική αιμορραγική διάθεση. Η μείωση των επιπέδων των παραγόντων πήξης μετά τον τοκετό λόγω απότομης πτώσης των ιστρογόνων είναι υπεύθυνη για τις αιμορραγίες μετά τον τοκετό σε ασθενείς με φον Βίλεμπραντ. Οι επίκτητες δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα, αλλά τις έβαλα γιατί είναι πολύ πιο ύπουλες. Η επίκτητη αιμορροφιλία είναι μια σπάνια, σοβαρή αιμορραγική διαταραχή, η οποία προκαλείται από αυτά αντισώματα, ανασταλτές, του παράγοντος 8, εξουδετερώνοντας τη δραστικότητά του και διαταράσσοντας την ενδογενή οδό της πήξης. Σε αντίθεση με την κληρονομική θρομβοφιλία, η οποία οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο του 8, στο χρωμόσωμα Χ, είναι αφορά που αφορά μόνο άντρες, ετούτοι εδώ αφορά και άντρες και γυναίκες. Η συχνότητα της διαταραχής στο γενικό πληθυσμό είναι 2-2 σε 1 εκατομμύριο περιπτώσεις ανά έτος και είναι ίδια και σε άντρες και σε γυναίκες. Η νόσος οφείλεται συνήθως σε νοσήματα αυτοάνοσα, λεμφοϊπερπλαστικά, νεοπλασίες, δερματολογικά, λοιμώξεις, φάρμακα, κλινικές καταστάσεις όπως η κοίηση και η λοχεία. Περισσότερο όμως από 50% των περιπτώσεων είναι ιδιοπαθείς. Η κλινική εικόνα, η επίκτητη αιμορροφιλία είναι σπάνια νόσα, αλλά συνοδεύεται από υψηλό ποσοστό νοσηρότητος και θνητότητος, καθώς σοβαρή αιμορραγία παρατηρείται στο 90% των περιπτώσεων και η θνητότητα κυμαίνεται μέχρι το 22%. Στην κοίηση τα αυτοαντισώματα εμφανίζονται συνήθως σε ποσοστό 80% των περιπτώσεων στην πρώτη κοίηση. Σε 60% των περιπτώσεων τα αντισώματα αυτά, ειδικά και με χαμηλό τίτλο, εξαφανίζονται αυτόματα σε διάστημα 12 έως 30 μηνών μετά τον τοκετό και συνήθως δεν επανεμφανίζονται. Όσον αφορά τις κλινικές εκδηλώσεις, υπάρχει μεγάλη ετερογένεια ως προς το μεσοδιάστημα μεταξύ του τοκετού και της έναρξης των συμπτωμάτων, τον τίτλο των αντισωμάτων και τη βαρύτητα των αιμορραγικών συμπτωμάτων. Η υποτροπή της νόσου σε επόμενο τοκετό δεν παρατηρήθηκε σε καμία περίπτωση σε δύο μελέτες που έγιναν, ενώ αναμνηστική απάντηση παρατηρήθηκε μόνο σε μία. Σημαντική επιπλοκή της νόσου είναι ότι στις έγκυες γυναίκες υπάρχει πιθανότητα θανατηφόρου αιμορραγίας του εμβρίου λόγω μεταφοράς των αντισωμάτων μέσω του πλακούντα από τη μητέρα στο έμβριο. Η διάγνωση αυτόματες αιμορραγίες, αιμορραγικές εκδηλώσεις, την κοίηση, τη λοχεία, 12 μήνες μετά τον τοκετό σε γυναίκες χωρίς προηγούμενο ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό αιμορραγικής διάθεσης εγείρουν την υπόνοια επίκτητης αιμορροφιλίας. Η πρώτη εκδήλωση μπορεί να είναι μια σοβαρή και απειλητική για τη ζωή της αιμορραγία και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η άμεση και ταχεία εργαστηριακή διάγνωση της νόσου και η αντιμετώπιση της. Το κύριο εργαστηριακό έβριμα είναι η εκτεταμένη παράθεση του χρόνου μερικής θρομβοπλαστίνης λόγω των χαμηλών επιπέδων του 8. Ο χρόνος θρομβίνης, χρόνος προθρομβίνης, επίπεδα ινοδογόνου, λειτουργικότητες και αρισμός αιμοπεταλίων είναι άκρως φυσιολογικά. Αυτή είναι και η διαφοροδιάγνωση με την διάχυτη ενδαγιακή πήξη, που όλοι αυτοί οι χρόνοι είναι παρατεταμένοι. Η διόρθωση του APTT μετά από ανάμειξη με πλάσμα των ασθενών, με φυσιολογικό πλάσμα που περιέχει τους παράγοντες σε ποσοστό 100% δείχνει την ύπαρξη του παράγοντα, διότι στη μεν έλλειψη αποκαθίσταται, στο δε αναστολέα δεν διορθώνεται. Το τελευταίο στάδιο της εργαστηριακής διερεύνησης της επίκτητης αναλαμβάνει τη μέτρηση των τίτλων του ανασταλτή με τη μέθοδο Μπετστέδα,
Ο προσδιορισμός των ασταλτών τώρα με την κυταρομετρία ροής και τη μέθοδο με φθορίζοντα μικροσφαιρίδια είναι η πλέον σύγχρονη μέθοδος. Η θεραπεία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο παράγων 8, η δεσμοπρεσίνη, ο ανασυνδυασμένος χείριος 8, ο παράγων 7, το γνωστό Novo7, που εμείς δεν έχουμε έγκριση για να τον πάρουμε, και ο παράγων 13, Novo13. Διατεραχές λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων. Συγγενείς είναι το σύνδρομο Bernard-Soulié, οφείλεται σε έλλειψη της γλυκοπρωτεΐνης 1B9, χαρακτηρίζεται από παρουσία γιγαντιών αιμοπεταλίων, συνάθρησή τους γίνεται σε όλους τους διαγέρτες εκτός της ρυσοσετίνης, μεταβιβάζεται κληρονομικά με σωματικό υπολοιπόμενο χαρακτήρα. Οι ασθενείς εμφανίζουν αιμορραϊκές εκδηλώσεις από τους βλενογόνους, οι οποίες αντιμετωπίζονται με χορήγηση αιμοπεταλίων. Και η στρομβασένεια του Γκλάτσμαν, αυτές είναι σπάνιες, δηλαδή δεν τις έχουμε ξαναδεί κιόλας εδώ, οφείλεται σε ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές της γλυκοπρωτεΐνης 2β3α, που είναι απαραίτητη για τη συσσόρευση, έχει σχετικά σπάνια νόσος και μπορεί να εμφανίσουν πετέχειες, εκχυμώσεις, ρινοραγίες, σουλοραγίες ή αιμορραγία μετά από τον τοκετό. Ο αριθμός είναι φυσιολογικός, ο χρόνος ροής είναι παρατεταμένος, ο χρόνος προθρομπίνης και το APTT φυσιολογικά. Η δοκιμασία συσσόρευσης των αιμοπεταλίων με δράση αγωνιστών όπως το αντεπέ ή η επινεφρίνη είναι παθολογική, ενώ είναι φυσιολογική μετά από επίδραση της ρυστοσετίνης. Οι ασθενείς με θρομβασθένεια που αιμορραγούν χρειάζονται μετάγγιση αιμοπεταλίων. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό πρώτον να το ξέρουν και δεύτερον να έχουν προγραμματιστεί μεταγγίσεις οι αιμοπεταλιοαφαιρέσεις, ώστε να υπάρχουν ασκοί μεγάλοι για να μην γίνονται συμβάματα. Η νόσος των δεξαμενών, η νόσος του φαιού αιμοπεταλίου, οφείλεται σε λειτουργική βλάβη των εκρητικών κοκκίων Α και Δ, με αποτέλεσμα να πει νεκρίνονται οι διαγέρτες που είναι απαραίτητοι για τη συσσόρευση. Ο αριθμός είναι φυσιολογικός, ο χρόνος ροής παρατεταμένος και η δοκιμασία συσσόρευσης αιμοπεταλίων μετρά από δράση διαγερτών, επινεφρίνη, κολαγόνο, αντεπέ, είναι παθολογικές. Οι επίκτητες συνήθως είναι φαρμακευτικές. Η πιο συνηθισμένη διαταραχή είναι η χρήση των αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο σε συνδυασμό για την αποφυγή θρομβωτικών επεισοδίων μετά από τοποθέτηση ενδαγιακής πρόθεσης ή αγκιοπλαστικής σε στεφανία αγκία σε ασθενείς με ιστορικό αθυρωματικής νόσου. Η ασπιρίνη αναστέλει τη δραστικότητα της αιμοπεταλιακής κυκλοοξυγενάσης, οδηγώντας σε μείωση της παραγωγής θρομβοξάνης, η οποία είναι υπεύθυνη για τη συγκόλληση των αιμοπεταλίων. Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη κάνουν και αυτό πάνω κάτω την ίδια δουλειά. Θιανοπυριδίνες, τικλοπυδίνη, κλοπιδογρέλη, παρεμποδίζουν τη συσσόρευση των αιμοπεταλίων που προκαλείται από το αντεπέ λόγω ανταγωνισμού της υποδοχής. Το αποτέλεσμα της δράσης τους ελέγχεται με κυταρομετρία ροής, δοκιμασία συγκόλλησης και με το PFA. 100. Οι ανταγωνιστές της γλυκοπρωτεΐνης 2β3α αναστέλουν την τελική κοινή οδό συσσόρευσης των αιμοπεταλίων, πρόθεση νοδογόνου με παράγοντα Willebrand στο μόριο των γλυκοπρωτεϊνών. Οι διαταραχές στον αριθμό των αιμοπεταλίων θεωρούμε θρομοπαινία όταν τα αιμοπετάλια είναι κάτω από 140.000. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις να είναι. Είναι ή η ιδιοπαθής θρομβοπαινική πορφύρα, που είναι αυτοάνωσο νόσημα και αντιμετωπίζεται εύκολα, ή η θρομβωτική θρομβοπαινική πορφύρα, που είναι βαρύ νόσημο και χρειάζεται μονάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.